Δημοψήφισμα για τον πολύ συζητημένο νόμο κατά της παιδοφιλίας ζητάει η κυβέρνηση της Ουγγαρίας, με την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα της χώρας να τον χαρακτηρίζει προσβλητικό. Την ανακοίνωση για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος έκανε ο Πρωθυπουργός της χώρας Βίκτορ Όρμπαν στο Facebook μία μέρα μετά την ανακοίνωση της Κομισιόν ότι θα αποκλείσει την Ουγγαρία από το πακέτο ανασυγκρότησης. Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έγινε τρεις ημέρες μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου Πίγασος που αφορά στην παρακολούθηση Ούγγρων δημοσιογράφων, επιχειρηματιών, δικηγόρων και μελών της αντιπολίτευσης. Οι Βρυξέλλες επιτέθηκαν ευθέως στην Ουγγαρία τις τελευταίες εβδομάδες για τον νόμο για την προστασία των παιδιών. Ο Ουγγρικός νόμος δεν επιτρέπει την σεξουαλική προπαγάνδα σε νηπιαγωγεία, σχολεία, τηλεοπτικές εκπομπές και διαφημίσεις. Οι Βρυξέλλες τώρα απαιτούν τροποποίηση στο νόμο για την εκπαίδευση και την προστασία των παιδιών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεκινήσει διαδικασία επιπαραβάση γιατί ο νόμος απαγορεύει την παρουσίαση ΛΟΑΤΚΙ θεμάτων σε παιδιά κάτω των 18 ετών. Ο νόμος δεν είναι ακριβής και αποκλείει ταινίες και βιβλία, ακόμη και έργα της παγκόσμιας κλασικής λογοτεχνίας, τα οποία αφορούν σε ομοφυλόφιλους. Τα περισσότερα, όπως ανακοίνωσε ο Βίκτορ Όρμπαν, έχουν να κάνουν με τις επεμβάσεις αλλαγής φύλου και για το αν τα παιδιά μπορούν να μιλούν για σεξουαλικό προσανατολισμό στο σχολείο με γονική συνένεση και αν αυτό επηρεάζει την ανάπτυξη των παιδιών όταν παρουσιάζεται στα μίντια χωρίς περιορισμούς. Το τελευταίο απαγορεύεται δια νόμου στην Ουγγαρία. Ο δήμαρχος της Βουδαπέστης, που είναι και υποψήφιος της αντιπολίτευσης για τη θέση του Πρωθυπουργού, κάνει λόγο για πολιτικά τεχνάσματα από πλευράς Όρμπαν και αναφέρει ότι όποιες απαντήσεις δεν έχουν συνέπειες. Αυτά είναι θέματα που έχουν μια πολύ σαφή νομική θέση, καθώς η νομοθεσία της χώρας είναι ήδη πολύ σαφής και για τα πέντε θέματα. Και για να μην παρανοείτε, δεν έχουν καμία λογική σύνδεση με τον ομοφοβικό νόμο που πέρασε πρόσφατα. Az elmúlt időszakban elfogadott homofób törvénnyel semmilyen logikai kapcsolatban nem állnak. Την ίδια ημέρα ζήτησε και αυτό στην διεξαγωγή δημοψηφίσματος. Olyan ügyekben,